Θα είμαι σύντομος ως προς το τι έγινε στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, καθώς επίσης και το τι προβλέπεται με βάση το τρίτο μνημόνιο σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά εργασίας και πώς αυτό μπορεί να συνδεθεί με την γενικότερη καμπάνια που συνδέεται με την, που αφορά μάλλον τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο σε μια ενιαία παρέμβαση για την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη, προς όφελος προφανώς της εργασίας. Σαν μια πρώτη γενική επισήμανση, αναφερόμενο στην ελληνική πραγματικότητα, θα ήταν χρήσιμο να πει κανείς ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και είδαμε και με βάση το παράδειγμα το βελγικό, είναι μια γενικευμένη πολιτική απορρίθμισης στον ευρωπαϊκό χώρο για την εργασία που ξεκινάει για πολλές ευρωπαϊκές χώρες ήδη από τη δεκαετία του 80, στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 90 και εντεύθυν. Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει πάλι να επισημάνουμε είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την νεοφιλελεύθερη επίθεση απέναντι στα εργασιακά δικαιώματα, αλλά με αφορμή την κρίση και το άλοθη της κρίσης έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα όπου νεοφιλελευθερισμός και κρίση δημιουργούν μία πλήρη αποδιάρθρωση της εργασίας, κυρίως στις χώρες εκείνες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τίποτα διαφορετικό από αυτό που συνέβη σε άλλες χώρες λίγα χρόνια νωρίτερα, όπου στην περίοδο της ελληνικής κρίσης και των μνημονίων αντλήθηκαν εμπειρίες διάσπαρτες από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και ήρθαν ως βέλτιστες πρακτικές στην ελληνική αγορά εργασίας. Βέλτιστες πρακτικές προφανώς προς όφελος της κυριαρχίας του κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, αυτές οι πολιτικές που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης, εστιάστηκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες του πεδίου των εργασιακών σχέσεων. Ποιοι είναι αυτοί οι τέσσερις άξονες? Ένας είναι η ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών εργασίας σε βάρος της πλήρους και σταθερής απασχόλησης. Δεύτερον, η ευελικτοποίηση, ελαστικοποίηση των ωραρίων εργασίας, του χρόνου εργασίας. Τρίτον, η απελευθέρωση, διευκόλυνση των απολύσεων. Τέταρτον, η αλλαγή του τρόπου διαμόρφωσης των μισθών στην κατεύθυνση μιας ελαστικοποίησης, ευελικτοποίησης των μισθών με κύρια αιχμή την παρέμβαση στο σύστημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αυτά τα τέσσερα, θα λέγαμε αυτοί οι τέσσερις άξονες, συνδέονται και με έναν πέμπτο άξονα που οι πρακτικές που συναντάμε στην ιδιωτική σφαίρα της οικονομίας μεταφέρονται και στην δημόσια σφαίρα, δηλαδή στο δημόσιο τομέα. Και μάλιστα μεθοδολογικά, από πλευράς μεθοδολογίας αυτής της επίθεσης απέναντι στην εργασία, πρώτα επλήγησαν οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα ώστε να σπάσουν οι δομές αλληλεγγύης ανάμεσα στις κατηγορίες των εργαζόμενων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε πιο εύκολα μετά να περάσει ο οδοστρωτήρας των μέτρων στον ιδιωτικό τομέα. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών τα ξέρουμε όλοι. Έχει να κάνει με το κατά 33% φτωχοποίηση της κοινωνίας, κατά 28% αύξηση, εκτόξευση από το 7,5% στο 28% αύξηση της ανεργίας. Η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλό επίπεδο είχε σαν στόχο παράλληλα την επίτευξη του ενός στόχου του δευτέρου μνημονίου που ήταν η σύγκληση των μισθών στην Ελλάδα με τα όσα με τους μισθούς των χωρών της γειτονικής. Είναι μετάφραση, μετάφραση. Είναι μετάφραση, μετάφραση. Πού είναι δυνατά όμως. Όλο κοντά το μικρόφωνο, λίγο πιο κοντά. Πιο κοντά για να το υποσκιάζει. Να σκεπάσετε. Το υποσκιάζει μάλλον. Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν πως στο δεύτερο μνημόνιο υπήρξε μια ρητή δέσμευση της σύγκρισης των μισθών στην Ελλάδα με τους μισθούς των γειτονικών βαλκανικών χωρών. Και αυτό επετεύθη, θα δούμε με ποιον τρόπο, με κατά μέσο όρο μείωση των μισθών κατά 25%, αλλά η αγοραστική δύναμη της εργασίας σε συνδυασμό
μειώθηκε κατά 50% γιατί συνδυάστηκε με την αύξηση των τιμών, με τη φορολογία και με την μείωση των κοινωνικών παροχών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των συλλογικών συμβάσεων, αυτό που επετεύθη ήταν η πλήρης εξατομίκευση των όρων της διαμόρφωσης των αμοιβών, των μισθών. Όπου από το 100% που καλύπτονταν οι μισθοί μέσω συλλογικών συμβάσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σήμερα μόνο το 20% των εργαζόμενων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Άρα τι έχουμε? Έχουμε μεν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι, τύπης, αλλά στην ουσία οι συλλογικές συμβάσεις έχουν πλήρως αποδιαρθρωθεί το σύστημα, έχει πλήρως αποσπονδυλωθεί. Με ποιον τρόπο έγινε αυτό? Έγινε γιατί αυτά κατά την περίοδο των δύο μνημονίων είχαμε 10 χειρουργικές επεμβάσεις στο σύστημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που αυτά συνδέθηκαν και με τις γενικότερες ανατροπές που έγιναν στο σύνολο των επιμέρους πεδίων των εργασιακών σχέσεων. Να θυμίσω ότι μειώθηκαν οι μισθοί με νόμο κατά 22% και κατά 32% εκατότατοι για τους νέους, ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση έπαψε να καθορίζει τον κατώτατο μισθό, ότι πάγωσαν οι τριετίες και οι οριμάνσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των μισθών, αναστάλησαν οι επεκτάσεις στις συλλογικές συμβάσεις, δεν υπήρξε η αρχή της εύνοιας, καταργήθηκε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, για τη μετενέργεια, το γνωστό που συντιμήθηκε η μετενέργεια, ο οργανισμός μεσολάβησης διαιτησίας έχασε το ρόλο του και καταργήθηκε η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και μπήκανε παράλληλα μια σειρά από πρόσθετοι όροι ώστε να δυσκολεύουν τις οποιασδήποτε αποφάσεις παίρνονται σε επίπεδο διαιτητικών οργάνων. Αυτό λοιπόν ήταν λίγος πολύ ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που έγινε που πλήρως αποδιάρθρωσε το σύστημα των συλλογικών συμβάσεων. Επιχειρήθηκε αυτή η αποκατάσταση, θα λέγαμε, της εργασίας στο πλαίσιο της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί διαμορφώθηκε ένα σχέδιο παρεμβάσεων, στοχευμένων παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της εργασίας. Είχα προσωπικά και εγώ συμβάλει από μια θέση ειδικού συμβούλου στον τότε Υπουργό Εργασίας μέχρι τον Ιούλιο του 2015, όπου εκεί μεταξύ των άλλων το πρώτο 15, ορίστε, ναι, όπου εκεί σχεδιάστηκε ένα πλαίσιο παρεμβάσεων όπου η απαρχή ήταν η διαμόρφωση ενός νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα πρέπει να ήταν η απαρχή των παρεμβάσεων αυτών. Δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει, το περίφημο νομοσχέδιο Σκουρλέτη, το οποίο ποτέ δεν κατατέθηκε στη Βουλή, που σχεδιάστηκε το κλείσιμο όλων αυτών των 10 απορριθμιστικών παρεμβάσεων που έγιναν την προηγούμενη πενταετία, αλλά και τη βελτίωση ως προς το τι ίσχυε πριν από την κρίση και το μνημόνιο, με ένα θεσμικό πλαίσιο που θεωρώ ότι θα ήταν από τα πιο προοδευτικά στο πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων από αυτά που ισχύουν συνολικά στην Ευρώπη. Τελικά αυτό δεν κατατέθηκε ποτέ, οι λόγοι, εντάξει, θα μπορούσε κανείς να τους δει, να τους συζητήσει στην πορεία. Στη συνέχεια είχαμε την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, που εδώ θα είμαι πολύ συγκεκριμένος τι προβλέπει για τα θέματα της αγοράς εργασίας. Αυτά τα οποία προβλέπονται είναι, πρώτον, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία αλλαγή στο περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων χωρίς την έγκριση των δανειστών. Δεύτερον, οποιαδήποτε προσπάθεια επιστροφής στην προ-κρίσης κατάσταση σε σχέση με τα 70 περίπου μέτρα που είχαν πάρθει για τα θέματα της αγοράς εργασίας θα πρέπει να αποφεύγονται, γιατί αυτά δεν δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο ευελικτοποιήθηκε η αγορά εργασίας ήταν προκειμένου να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτον, οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στα επιμέρους πεδία θα πρέπει αυτή να ανταποκρίνεται στις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέλτιστες πρακτικές, ξέρετε ότι υπάρχει ερμηνεία
και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Άλλωστε, όπως είπα προηγουμένως, αυτά τα οποία μπήκαν στην ελληνική αγορά εργασίας στην περίοδο της κατά την τελευταία τετραετία ήταν οι βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη που υπάρχει στα ζητήματα αυτά στον ευρωπαϊκό χώρο. Παράλληλα, αυτά τα οποία μπαίνουν στη διαπραγμάτευση υπό το πλαίσιο το οποίο ανέφερα προηγουμένως είναι το ζήτημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αφενός, το θέμα του συνδικαλιστικού νόμου και της απεργίας, το θέμα των ομαδικών απολύσεων και βεβαίως επανέρχεται πάλι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εργοδοτικής παραβατικότητας που κατά τη γνώμη μου είναι το πεδίο στο οποίο είναι πιο εύκολη η παρέμβαση και η βελτίωση της κατάστασης ως προς την αγορά εργασίας που υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν, εν είδη συμπεράσματος, αυτό που θα μπορέσει κανείς να συγκρατήσει είναι το ότι τα περιθώρια για μία βελτίωση του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων είναι αρκετά ασφιχτικά και που αυτά τα αρκετά ασφιχτικά περιθώρια αφορούν αφενός μεν το κομμάτι των συλλογικών διαπραγματεύσεων που εδώ πέρα μπορεί να γίνει μία βελτίωση σε σχέση με αυτό το πλήρως απορυθμισμένο πλαίσιο που υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων έχει μια σειρά από επιμέρους σημεία. Αν αυτά τα σημεία δεν κλείσουν σε σχέση με τις απορυθμίσεις όλα και αφαιθούν τρύπες, αυτές οι τρύπες μπορούν να ανατρέψουν ολόκληρο το σύστημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επισημαίνω, γιατί αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μου δεν είναι μια light, θα λέγαμε, βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος συλλογικών συμβάσεων, αλλά θα πρέπει όλες οι απορυθμιστικές τρύπες να κλείσουν, γιατί αυτές δημιουργούν παρεπόμενες απορυθμίσεις. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το επισημάνουμε είναι το ότι βεβαίως δεν μπορεί να παραμείνει και η αγορά εργασίας χωρίς παρεμβάσεις, γιατί ακόμα και στην περίπτωση της μη περαιτέρω επιδείνωσης αυτή η κατάσταση ενόσο διαρκεί βαλτώνει και που ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αρνητικές συνέπειες στο χώρο της εργασίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι προφανέστατα αποτελούν ένα παράδειγμα το οποίο είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί όλες αυτές που είπαμε οι διάσπαρτες πρακτικές που αντλήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο μέσα σε 4 χρόνια εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα. Και αυτό θα λέγαμε όντως συνιστά μία καινοτομία. Και όντως αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα αποτελεί και ένα πείραμα για το τι μέλη γενέστε ευρύτερα, γιατί εδώ και είναι ένα στοιχείο αυτό που αναδεικνύει την ανάγκη διεθνοποίησης των παρεμβάσεων του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήματος, πέρα βεβαίως από την πολύ σωστά, όπως αναφέρθηκε, γραφειοκρατική δομή της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, αλλά και που παράλληλα θα πρέπει να δημιουργεί την απαραίτητη επαγρύπνηση, γιατί θα λέγαμε ότι οι φίλοι της Ελλάδας σε όλο αυτό το πλαίσιο το απορυθμιστικό για την εργασία δεν θα πρέπει να αναζητούνται σε κυβερνήσεις, αλλά στους λαούς και στον κόσμο της εργασίας τον ευρωπαϊκό. Πόσο μάλλον όταν οι λεγόμενοι φίλοι της Ελλάδας, που δεν θέλω να αναφέρω κυβερνήτες και στελέχη τα οποία συνδέονται με την ευρωπαϊκή, τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, είναι οι ίδιοι που εγκρυπτό διαπραγματεύονται την περίφημη TIP, προφανώς τη γνωρίζετε, είναι έτσι ακριβώς, ναι, είναι η Διατλαντική Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, προκειμένου να απελευθερωθούν πλήρως, θα λέγαμε, οι αγορές εργασίας και όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου δεν θα ισχύει η εθνική νομοθεσία, θα έρχεται μια αμερικάνικη πολυεθνική, θα επενδύει στο Βέλγιο και όταν το Βέλγιο καλεί σε συμμόρφωση στην εθνική του νομοθεσία, τότε θα υφίσταται και κυρώσεις
το Βέλγιο για τις συστάσεις αυτές ενάντια στη λογική της απελευθέρωσης των αγορών κλπ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα είναι και κάτι που έχει να κάνει με μια μακροπρόθεσμη στόχευση που δεν περιορίζεται στο να μετατρέψει μόνο την Ελλάδα σε μια ειδική οικονομική ζώνη, αλλά θέλει να επεκταθεί συνολικά στον ευρωπαϊκό χώρο και βεβαίως η έλευση του Δέλτα Νιτάφ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αποτελεί ένα εργαλείο προκειμένου η λογική της TIP, αυτής της Διατλαντικής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, να έχει ήδη την υποδομή ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει και στον ευρύτερο χώρο τον ευρωπαϊκό, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η εφαρμογή προφανώς θα αφορά και τις χώρες πρώτης ταχύτητας και όχι δεύτερης και τρίτης ταχύτητας όπως είναι η Ελλάδα ή άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια βλέπει κανείς πόσο απόλυτα συνδεδεμένες είναι οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα με τα ευρύτερα σχέδια τα οποία υπάρχουν και πόσο αναγκαία είναι αυτή η πανευρωπαϊκή καμπάνια προκειμένου η εργασία να επανέλθει στη βάση των αξιών που ιστορικά το εργατικό κίνημα διαμόρφωσε. Αυτά και σας ευχαριστώ.